Στο 0-0 έμεινε η γυναικεία ομάδα του ΠΑΣ Λαμία με το Φωστήρα και Σαριανής. Στο 15, μια αντεπίθεση με τη Μαρούλη για το Φωστήρα, θα βγει έγκαιρα η Σπουρνιά με τα πόδια. Στο 21ο λεπτό, ένα σουτ της Δρακοπούλου πάνω από το οριζόντιο. Στο 22, η Σιδέρη γύρισε παρακινδυνευμένα την μπάλα. Παραλίγο εδώ να έχουμε τα αυτογκόλ. Στο 23ο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία με τη Δρακοπούλου που σούταρε, έστειλε την μπάλα όμως πάνω στην τερματοφύλακα της Λαμίας. Στο 25, φάλ με την Πενταγιώτη, δύσκολα σε κόρνερ η Αλεξάκη. Στο 30ο λεπτό, η Φαρδέλα βρέθηκε σε θέση βολής, έδιωξε η τερματοφύλακα του Φωστήρα. Στο 54ο λεπτό, ένα σουτ της Δρακοπούλου, η μπάλα θα περάσει out. Νωρίτερα δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση η Μαρούλη. Στο 58 η Κορομπίλια θα γυρίσει ωραία το κορμί της, θα σουτάρει με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι. Στο 64 η Οικονόμου άφελά της παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας της. Στο 70ο λεπτό η Μανίτα θα βγάλει ωραία μπαλιά για τη Φαρδέλα, η μπάλα θα καταλήξει στην Καραδίμα που μέσα από τη μικρή περιοχή σε κενή εστία θα χάσει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων η Σίσκου σούταρε, έδιωξε η Σπουρνιά. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι από τις δύο ομάδες. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το πρώτο ημίχρονο με αρκετές φάσεις, θα έλεγα αυτές που λέμε στο ποδόσφαιρο, εντελώς κλασικές. Διατηρήσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δυστυχώς δεν ήρθε η επίτευξη του γκολ για μας. Συνεχίζουμε με την ισοπαλία. Έγινε ένα καλό και δυνατό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Είδαμε ότι μέχρι το τέλος και οι δύο ομάδες βρισκόντουσαν από περιοχή σε περιοχή. Καλή συνέχεια σε όλους. Ναι, για μας ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος είχε έρθει στη Λαμία ξέροντας ότι δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη για να παραμείνει στη διεκδίκηση της ανόδου. Εμείς γνωρίζαμε ότι αν δεν χάναμε θα έχουμε συνέχεια στο στόχο που θέλουμε να πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα. Στο τέλος τα κορίτσια τα καταφέρανε. Κερδίσαμε που θα μας έδινε ας πούμε, το πλεονέκτημα στον αγώνα μπαράζ πλέον έτσι όπως εξελίχθηκε. Σήμερα όμως μπορούμε να πούμε, Γιώργο, ότι μία ομάδα από τη Λαμία του χρόνου θα παίζει στη Β' Εθνική. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Αυτό είναι αισιόδοξο, πέρα από το παιχνίδι. Εμείς προσπαθήσαμε για το παιχνίδι να το πιέσαμε τον αντίπαλο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέλος του πρώτου. Όμως ήταν άξιοι κι αυτοί και καταφέραν τέλος πάντων να έρθει αυτό πάλι το αποτέλεσμα, όπως στον πρώτο γύρο. Είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα ο Φωστήρας, το έχει δείξει. Εμείς χαιρόμαστε γιατί πραγματικά έχουμε 6-7 παίχτριες μέσα στην εντεκάδα που είναι μικρά κορίτσια, κορασίδες, μου δίνει την ευκαιρία να το πω, και ανταγωνίζονται πολύ μεγαλύτερα κορίτσια ή και γυναίκες. Και αυτό που μας κρατάει δηλαδή ακόμη στην πρώτη θέση, το θεωρώ το πιο σημαντικό. Τα κορίτσια δεν είναι μαθημένα, σκεφτείτε ότι είναι 13-14 χρονών, κάτω από πίεση να παίζουν αγώνες πρωταθλητισμού και όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά το παλεύουν, το θέλουν και νομίζω ότι σήμερα δείξανε ότι το θέλουν πάρα πολύ.